Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on pavement, thinking about the government, man in a trench coat. Ο στόχος που ονομάζεται το τελευταίο CD μου είναι ο δικός μου στόχος, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, μέσα μιλάει για μια εξέλιξη, μιλάει πάρα πολύ για αγάπη μέσα. Και επειδή, όπως έλεγε ο Τζον Λένον, μέσα μας έχουμε και το Χριστό, αλλά έχουμε και το Χίτλερ. Και το θέμα είναι εμείς να επιλέξουμε σε ποια μεριά θέλουμε να δουλέψουμε πιο πολύ και να τη χτίσουμε, να την αναπτύξουμε και να φανεί καλύτερα. Είμαι τώρα στη φάση, έτσι ξέρεις, που θέλω να γίνω λίγο Jedi, λίγο... Luke Skywalker, may the force be with me. Η ερώτηση που μου φαίνεται κάπως, ξέρεις, είναι εκείνη η ερώτηση που λέει, σε μία προηγούμενη συνέντευξη δήλωσες ότι και εξήγησε το. Επειδή την πρώτη συνέντευξη την έδωσα ουσιαστικά θέλοντας να γεμίσω κάποια κενά τα οποία μπορεί να αφήσαν τα τραγούδια μου, οι στίχοι μου, οι μουσικές μου ή τέλος πάντων τα τραγούδια των φίλων που τραγούδησα. Τη δεύτερη συνέντευξη την έδωσα για να εξηγήσω την πρώτη συνέντευξη. Την τρίτη για να εξηγήσω τη δεύτερη, την τέταρτη για να εξηγήσω την τρίτη και ούτω καθεξής από το με πάει, γίνει ένα εξηγητό πράγμα. Για το Σάκη Μπουλά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πολύ μεγάλη λύπη που έφυγε από κοντά μας. Ο τρόπος που με ρώτησε ότι τον αντικατέστησα, στην αρχή δεν το αισθάνθηκα έτσι. Γιατί η πρόταση από τον κύριο Σαββόπουλο υπήρχε και από την αρχή της χρονιάς, όσο ήταν εν ζωή ο Σάκης, να συμμετάσχω στο πρόγραμμα. Απλά λόγω άλλων υποχρεώσεων, επειδή έκανα τον Μπουρλέσκι με τον Θανάση Αλευρά, δεν μπορούσα να συμμετέχω. Ξαναήρθε η πρόταση, αλλά δεν θέλησα να το δώσω αντικατάσταση, γιατί ειδικά στον χώρο της τέχνης, οι άνθρωποι δεν είναι αντικαταστάσιμοι. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του έργο, ο καθένας κάνει τη δικιά του προσφορά, οπότε δεν μπορείς να μπεις να γεμίσεις τα παπούτσια ενός τέτοιου ανθρώπου. Πας με τα δικά σου παπούτσια εκεί. Ποιο ρόλο δεν θα ερμήνευα ποτέ. Δεν ξέρω, δεν μου έχει προταθεί κάτι το οποίο να πω ότι εντάξει, δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί δεν μου πηγαίνει. Υποτίθεται ότι σαν ηθοποιός που δεν με θεωρώ και τίποτα το ιδιαίτερο, κάνεις πράγματα τα οποία είναι μέσα στην γκάμα σου. Είμαι επιλεκτικός πάνω στο τι θα τραγουδήσω και τι θα ερμηνεύσω, αλλά δεν είμαι σνόμπ απέναντι στα άλλα τραγούδια. Την πιο αμήχανη στιγμή μου πάνω στη σκηνή. Είμαι στα πρώτα βήματά μου στο τραγούδι, στο Εν Ελλάδη. Από το άγχος έχω καπνίσει πάρα πολλά τσιγάρα. Έχω πιει και κάτι φάντες, κάτι κολακόλες και κάτι τέτοια και έχει δημιουργηθεί ένα μάγμα στο λαιμό μου. Και όπως πάω να βγάλω μια κορώνα, ξεκολλάει το χλεμπόνι και πάει κτάν και καρφώνεται πάνω στο μικρόφωνο. Όπου το βλέπω αυτό και ξέρεις είναι εκείνες τις στιγμές που ξαφνικά όλα γίνονται slow motion γύρω σου, γιατί η αδρεναλίνη μέσα στο σώμα σου από την τρομάρα, ότι έχεις καταλάβει ότι κάτι φεύγει από το λαιμό και το βλέπεις με την άκρη του ματιού ότι κατευθύνεται και όχι, εστιάζεις με την κόρη, βλέπεις το μικρόφωνο, λες πάλι καλά που δεν θα πετύχει κάποιον από κάτω και σκάει πάνω στο μικρόφωνο και και κάνει εκείνη τη γραμμή. Παραμονή Πανωγένων στην άνοδο, στο live stage, Πειραιός 100... κάτι τέτοιο. Κλείνω 35 κύκλους γύρω από τον ήλιο, 12.775 μέρες από την κάθοδό μου στη γη. Και εντάξει. It's gonna be amazing. Να ευχηθώ κάτι στον εαυτό μου. Θα ήθελα άλλα 100 χρόνια. Στα 135 νομίζω ότι θα είναι καλή φάση να φύγω. Μπας και μου αποκαλυφθεί αυτή η συμπαντική αλήθεια για το γιατί είμαστε εδώ. Πριν αποχωρήσω. Doo 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 do